Η οποία είναι δικηγόρος. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπάτζιου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και πώς καλή είστε? Χρονιά, κυρία Μωραΐτη. Καλή χρονιά να πούμε. Παρά. Σας και στους τηλεθεατές σας να έχουμε μια ήρεμη χρονιά. Μόνο ήρεμα δεν ξεκίνησε τούτη η χρονιά και έχουμε πολλά να πούμε. Τραγελαφικά και μη. Είχαμε και την καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου, Χρυσή Ολυμπιονίκης, η οποία μετά από πολλά χρόνια βρήκε το κουράγιο και τελικά ομολόγησε κάτι που πολλές γυναίκες δεν ομολογούν ποτέ στη ζωή τους και το παίρνουν μαζί τους και ταλαιπωρούνται βεβαίως και μια ζωή. Να το ξεκινήσουμε καταρχάς νομικά, γιατί παίζει ρόλο το ότι είστε και γυναίκα. Συνήθως τα θύματα, θέλω να πω, είναι γυναίκες και πολύ λιγότεροι άντρες, γιατί έχουμε και το αντίθετο. Πάμε νομικά, μετά από τόσα χρόνια, τι μπορεί να γίνει, γιατί η κυρία Μπεκατόρου έδωσε κατάθεση και στην εισαγγελία και τέλος πάντων το θέμα θα δούμε πώς θα κινηθεί τώρα. Κοιτάξτε, κυρία Μωραΐτη, για να μιλήσουμε αυστηρά νομικά, το αδίκημα του βιασμού, αν όντως ο χρόνος τέλεσης είναι το 1998, είναι ένα αδίκημα παραγεγραμμένο. Ευτυχώς για την ασφάλεια του δικαίου, ο ποινικός κώδικας θέτει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την αξιολόγηση της ποινικής απαξίας μιας πράξης. Βέβαια, διενεργείται έρευνα από την αρμόδια εισαγγελία και προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος τέλεσης και αντίστοιχα αν το αδίκημα το συγκεκριμένο έχει παραγραφεί ή όχι. Άποψή μου είναι ότι η καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου είχε πρωτίστως κοινωνικό μήνυμα. Έτσι. Και λιγότερο ποινικό ενδιαφέρον. Θα πρέπει βέβαια, επειδή κινούμαστε στον χώρο του ποινικού δικαίου, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και έναντι του φερόμενου ως δράστη. Γιατί ζούμε σε μια δυτική κοινωνία, σε ένα κράτος δικαίου και ως κράτος δικαίου οφείλουμε να σεβόμαστε στην ποινική δίκη τόσο το τεκμήριο θεότητας του κατηγορουμένου όσο και το δικαίωμά του να έχει μία δίκαιη δίκη. Ναι. Οπότε πρέπει σε αυτό το σημείο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τους χαρακτηρισμούς σε επίπεδο της συγκεκριμένης υπόθεσης αμυγός ποινικού δικαίου. Κυρία Μπατζιού, ως μητέρα και μάλιστα κοριτσιού, που βέβαια είναι μικρό ακόμα, τώρα παίρνω εσάς ως παράδειγμα, δεν το προσωποποιώ, ούτε βγάζω προσωπικά δεδομένα, αλλά παίρνω εσάς παράδειγμα γιατί μιλάω μαζί σας. Ναι, ναι. Πώς θα ακούγατε από την κόρη σας σε μια ηλικία τρυφερή των 18, 20, 22 ετών, αν βεβαίως είχε το κουράγιο να το ομολογήσει, γιατί πολλά παιδιά, ξέρετε, όλα αυτά τα κρατάνε και μέσα τους. Φέρτε λίγο, σας παρακαλώ, εσείς ως νομικός, μπείτε στη θέση της μητέρας της κυρίας Μπεκατόρου. Κοιτάξτε τώρα. Να το πάμε και λίγο δηλαδή προσωπικά και βεβαίως θα ρω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι η κυρία Μπεκατόρου τώρα μιλάει. Εγώ δεν θα μίλησε. Πω γιατί μίλησε τώρα. Ναι. Εγώ θα πω ότι το κάθε θύμα έμφυλης βίας με το εύχιστο περιστατικό του βιασμού εις βάρος του, γιατί ξέρετε τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών ή των αδυνάμων ανθρώπων, είτε είναι ΛΟΑΤΚΙ είτε είναι άντρες που υφίστανται σεξουαλική βία, δεν είναι αναγκαίο ο βιασμός. Ο βιασμός είναι το χειρότερο όλων. Ναι. Είναι και η σεξουαλική κακοποίηση, ναι, άλλων υπιότερων εντός εισαγωγικών μορφών. Σωστό. Θα πρέπει να βρίσκει το θάρρος να μιλάει. Το πότε μιλάει είναι κρίσιμο για την ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος. Δηλαδή, όσο γρηγορότερα μιλήσει, τόσο ευκολότερα θα είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή του για την καταγγελόμενη πράξη, τόσο γρηγορότερα θα κινηθεί το σύστημα το δικαιϊκό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον θήτη και έναντι του συγκεκριμένου θύματος και προληπτικά έναντι άλλων θυμάτων. Οπότε όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα. Εγώ δεν είμαι της άποψης του γιατί μίλησε η Μπεκατόρου τώρα μετά από 20 χρόνια. Θα μπορούσε και να μην μιλήσει ποτέ. Ναι. Το αδίκημα του βιασμού ή της σεξουαλικής κακοποίησης ως ψυχολογικό αδίκημα, η πληγή που αφήνει μέσα στον άνθρωπο είναι συχνά μη διαχειρίσιμη. Βλέπουμε ότι οι κοινωνίες ακόμα, δυστυχώς, εν έτη 2021,
Έχουν στερεότυπα. Αν δείτε το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου, θα τρομάξετε. Το γιατί τώρα και αυτή τα ήθελε και πώς έφτασε να είναι Ολυμπιονίκης και με τις πλάτες της Ομοσπονδίας. Και αυτό θα σας πω δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, για να μην στοχοποιήσουμε τον αθλητισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι στα πανεπιστήμια, είναι στις νέες δικηγόρους ασκούμενες. Είναι στους χώρους εργασίας. Είναι στο χώρο εργασίας. Είναι οπουδήποτε μπορεί να συμβεί. Δεν είναι τυχαίο ότι μία στις τρεις γυναίκες υφίσταται σεξουαλική βία στην Ευρώπη. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Όλες μας, απλά ανάλογα με το βαθμό επίδρασης της πράξης στην ψυχή μας αντιδρούμε. Όλες μας στην πορεία της ζωής μας έχουμε υποστεί μία μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Είτε είναι ένα χυδαίο σχόλιο στο δρόμο που μπορεί να το προσπεράσουμε, είτε είναι ο βιασμός. Και το χυδαίο σχόλιο κακοποίηση είναι. Πόσο δύσκολο είναι τώρα, μετά από τόσα χρόνια, η κυρία Μπεκατόρου να αποδείξει τα λεγόμενά της? Σας είπα, όσο απομακρυνόμαστε από την πράξη, τόσο περισσότερο αποδυναμώνονται τα αποδεικτικά στοιχεία. Γι' αυτό πρέπει να βρίσκει το θύμα της σεξουαλικής κακοποίησης το ψυχικό εκείνο σθένος να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο για να λάβει κατευθύνσεις. Ανεξάρτητα από το αν εν τέλει θα το καταγγείλει ή όχι. Μέσα στα δικαστήρια τώρα, το θύμα ζει αυτό που ακούμε, ξαναζεί τις στιγμές ή δέχεται μια ιδιαίτερη προστασία ώστε να μην ξαναπεράσει τα ίδια τα οποία πέρασε την ώρα που έγινε η κακοποίηση? Κοιτάξτε, το ποινικό δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο ουσίας και ένα δικαστήριο που θέλει να δει την αλήθεια. Οπότε θα είναι ένα εξαντλητικό δικαστήριο. Με κοινό, για το... με κοινό μέσα? Συνήθως με κοινό. Ναι. Πολύ σπάνια. Και μπορεί και όχι, ανάλογα με την κρίση του δικαστηρίου, αν υπάρχουν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και κυρίως όσο πιο νέο είναι το θύμα ή είναι ανήλικο, εκεί είναι πάντα και κλεισμένο των θυρών. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις όχι, είναι δημόσιες συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Και όταν λέω δημόσιες εννοώ... Ότι μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας. Κυρία Μπάτζιου, ναι. Τι ποινές ήθιστε να υπάρχουν για τέτοιου είδους περιπτώσεις? Κοιτάξτε, στο βιασμό μέχρι πριν την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, η κάθειρξη ήταν η κάθειρξη σε περίπτωση βιασμού, που τότε η κάθειρξη είχε 5 με 20 χρόνια. Μετά την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, η κάθειρξη γενικά σαν ποινή μειώθηκε 5 με 15 χρόνια, οπότε αντίστοιχα η κάθειρξη και στο βιασμό είναι 5 με 15 χρόνια. 5 με 15 χρόνια αν καταδικαστεί κάποιος χωρίς ελαφρυντικά, και στα πόσα χρόνια θα είναι εκτός? Αυτό εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κράτησης και την διαγωγή του κατηγορουμένου στις φυλακές. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Ό,τι ισχύει για όλα τα δικήματα ισχύει και για το βιασμό. Δεν υπάρχει κάτι ειδικότερο σε αυτό. Σας κάνει εντύπωση εσάς ως γυναίκα και ως νομικό ότι άρχισαν να ανοίγουν και άλλα στόματα, όχι κατά ανάγκη για βιασμό, αλλά και για παρενοχλήσεις και για ενοχλήσεις και για κακοποιήσεις? Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι οι γυναίκες, τα θύματα, δεν θα πω οι γυναίκες, τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης πρέπει να προτρέπονται ψυχολογικά και κοινωνικά από τις δομές που υπάρχουν να αναφέρουν το περιστατικό. Μόνο έτσι θα λυτρωθούν και οι ίδιες στην ψυχή τους και εγκληματοπροληπτικά, αν θέλετε να το δούμε σε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Ναι. Θα πρέπει να μιλάμε. Όσες έχουμε υποστεί σεξουαλική βία, όποιας μορφής και αν είναι αυτή, η δική μου συμβουλή ως δικηγόρου πλέον 20 ετών είναι να απευθύνονται σε δικηγόρο, να λαμβάνουν τις απαραίτητες νομικές συμβουλές. Ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κοινωνικές δομές οι οποίες μπορεί να τις στηρίξουν και ψυχολογικά και σε επίπεδο στέγης, εργασίας, αν κάποια γυναίκα είναι
δύσκολο, βιοπορίζεται δύσκολα. Υπάρχει η κοινωνική μέρημνα για, για τα θύματα σεξουαλικής βίας. Και ο κανόνας της σιωπής ισχύει τόσο για τον δικηγόρο όσο και για τον αστυνομικό υπάλληλο, ο οποίος πιθανότατα ανακληθεί να πάρει μια κατάθεση από την καταγγέλουσα ή τον καταγγέλων, είτε και από όλες τις υπηρεσίες. Υπάρχει το απόρριτο, θέλω να πω, σιγά σιγά θα αρχίσουμε... θα αρχίσει να συζητιέται και κυρίως στις μικρές κοινωνίες αυτό και να διαρρέει, οπότε αυτό που δεν θέλει το θύμα, δηλαδή ο στιγματισμός, να γίνεται μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, κυρία Μωρέτη, επαγγελματικά για όλους όσοι εμπλέκονται σε μια ποινική διαδικασία, είτε είναι οι προανακριτικοί υπάλληλοι, είτε είναι οι δικηγόροι, είτε είναι οι δικαστές, όλοι οφείλουν να έχουν... έχουν υποχρέωση να τηρούν το απόρριτο. Ξέρουμε, το πόσο τηρείται δεν ξέρουμε. Γιατί από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε διαρροή της δικογραφίας, το βλέπετε σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτήν, σε τέτοιου είδους. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε διαρροή της δικογραφίας, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι νόμιμη. Και ο καθένας παίρνει και το ρίσκο του να διαρρεύσει κάτι το οποίο δεν έπρεπε να έχει διαρρεύσει. Δεν είναι μόνο η δικογραφία όμως, είναι και η πληροφορία. Δηλαδή έχω εγώ γνωστή... Αυτό σας λέω, οτιδήποτε, ναι. Οτιδήποτε το στοιχείο, οποιοδήποτε, μάλλον μόνο αν ερχόμαστε δεν κάνουμε το... Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εάν λόγω της κυρίας Μπεκατόρου που βρήκε, είπαμε, το θάρρος, γιατί πραγματικά μιλάμε για τεράστια ψυχική δύναμη, αν αρχίσουν να ανοίγουν πολλά... τώρα δεν ξέρω αν εσείς με ακούτε ή εγώ σας ακούω. Έχει πέσει η γραμμή. Την έχουμε την κυρία Μπάτσου. Το θέμα είναι τι ξεκινάει στη χώρα μας, αν με παράδειγμα την κυρία Μπεκατόρου, που πραγματικά βρήκε θάρρος, που πραγματικά βρήκε, έχει διαθέτει μεγαλείο ψυχής, γιατί η γυναίκα έχει και δύο παιδιά και πραγματικά και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είχε πέσει η γραμμή. Ναι, είχε πέσει η γραμμή. Λέω λοιπόν, εάν με παράδειγμα... Έλεγα λοιπόν ότι όσο θα πρέπει να προστατεύεται το θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλο τόσο θα πρέπει να προστατεύεται και ο θήτης. Εγώ βλέπω, με αφορμή την υπόθεση της κυρίας Μπεκατόρου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν εξευτελισμό του φερόμενου ως δράστη. Έχει κατονομαστεί, έχει βγει η φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο είναι απαράδεκτο. Μας γυρνάει χρόνια πίσω. Είναι το τεκμήριο της αθωότητας, λέτε εσείς. Βεβαίως. Ναι. Ξέρετε, σε μια ποινική δίκη, ύψιστο πρόσωπο είναι ο κατηγορούμενος. Έχει απόλυτα δικαιώματα προστασίας ο κατηγορούμενος. Να δικαστεί από το φυσικό του δικαστή και υπό προϋποθέσεις, αν αποδειχθεί ότι... Εδώ είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, βέβαια, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος, ο αθλητικός, το είχε τούμπανο, όχι καταναγκαστικά για την κυρία Μπεκατόρου, αλλά το είχα τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή, ήξεραν πολύ, όχι για την κυρία Μπεκατόρου, σας λέω, μόνο. Να το καταγγείλει. Τώρα ξέρετε, όταν η Μπεκατόρου δεν θέλει, δεν θα πάει και η Μωραΐτη. Και άμα δεν θέλει η Μωραΐτη, δεν θα πάει και η Μπάτση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό... Ομερτά όμως είναι, ναι. Αυτή η ομερτά είναι που καταλήγει να ανακυκλώνονται τα περιστατικά βία. Ακούσατε τι είπε όμως η κυρία Μπεκατόρου, ότι εγώ, ωραία, θα το έλεγα τότε, αλλά είχα μπροστά μου αγώνες, μετά θα με απέκλειαν, μετά θα είχα το στίγμα, μετά, δηλαδή κάποιος ζυγιάζει και κάποια πράγματα φαρώ. Ναι, εκεί όμως θα πρέπει ο καθένα στην ψυχή του και στο μυαλό του να αξιολογήσει τι είναι σημαντικότερο για αυτόν τον ίδιο. Είναι και εμένα, μπορεί στο δικηγορικό γραφείο Χ, που είμαι συνεργάτης με τον Χ μεγάλο δικηγόρο, να υφίσταμαι σεξουαλική κακοποίηση. Και επειδή θέλω να γίνω και εγώ μεγάλη και τρανή, να την αποδέχομαι. Αυτό το κίνητρό μου να αποδεχθώ, ξέρετε, είναι πολύ λεπτές γραμμές αυτές. Ο φόβος μου, η χρήση της εξουσίας από τον θήτη προς το θύμα, αναγκάζει πολλές φορές το θύμα να δικαιολογεί την πράξη, η οποία είναι αδικαιολόγητη. Αλλά δεν πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας μία δικαιολογία για να ανεχθούμε την πράξη σεξουαλικής βίας. Είδατε όμως δεν τι μου είπατε, κυρία Μπάτσου. Καμία καριέρα δεν είναι μεγαλύτερη. Κανένας κοινωνικός μου στιγματισμός ως θύματος βίας δεν είναι σημαντικότερος από το να καταγγείλω το περιστατικό της βίας.
Γιατί το να το καταγγείλω αφενός με λυτρώνομαι εγώ, αφετέρου δε, εφόσον ισχύει ως περιστατικό και εγώ το αποδέχομαι ότι ισχύει, ο φοιτητής θα τιμωρηθεί για αυτό που πράττει. Και επιπλέον θα είναι και ένα πρόκριμα για όλα τα περιστατικά βία. Το θέμα είναι να μην ενοχληθούν οι άλλοι θήτες και ξαφνικά γίνει μια άλλη ομάδα και εκεί τιμωρούνται άτομα τα οποία πραγματικά έχουν τη διάθεση να δουλέψουν, να αναδειχθούν με κάθε δυνατότητα, ανάλογα των δυνατοτήτων, όχι κάθε δυνατότητα, ανάλογα των δυνατοτήτων τους. Εκεί καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά θαρώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα υπάρχουν. Υπάρχουν. Δυνατά. Δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα υπάρχουν. Είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας κοινωνικός και ατομικός της καθεμιά μας, από του καθενός και της καθεμιάς μας, να σπάσουμε τα στερεότυπα. Όταν θα σπάσουμε τα στερεότυπα, τότε θα αρχίσει να εξαλείφεται και η έμφυλη βία. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Η κάθε μία και ο καθένας από εμάς που υφίσταται σεξουαλική βία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι μόνος του. Υπάρχει ένα σύστημα δικαιϊκό το οποίο τον προστατεύει. Υπάρχει. Δεν είναι μόνο. Υπάρχει. Από νόμους δεν πάσχουμε. Από δικαιϊκό σύστημα δεν πάσχουμε. Λοιπόν, το δικαιϊκό σύστημα υπάρχει. Μένει τώρα να μην δικαιολογήσουμε να έχουμε το ψυχικό σθένος τη δεδομένη χρονική στιγμή, να μην βρούμε μία δικαιολογία για να μην το καταγγείλουμε. Οι δικαιολογίες που συνήθως ακούμε είναι: θα το μάθουν οι γονείς μου και θα είμαι στο χωριό αυτή που βιάστηκε. Θα χάσω τη δουλειά μου. Θα χάσω την καριέρα μου. Θα χάσω το σύζυγό μου. Ποιος... Είναι πολύ σοβαρά αυτά που μου λέτε. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά τα οποία μου λέτε. Είναι, αλλά δεν είναι ικανά να σε κάνουν να μην καταγγείλεις τη βία που υφίσταται. Ναι. Γιατί την κουβαλάς μαζί σου. Βλέπετε, η κυρία Μπεκατόρου, 20 χρόνια μεγάλωσε μετά με την αυτό, κουβαλούσε. Πορεύτηκε με αυτό. Μεγαλώνει με αυτό. Και ξέρετε αυτό, δημιουργεί ανάπηρες προσωπικότητες. Ναι, μαθαίνεις, ανάλογα. Ναι. Μαθαίνεις να ζεις με τη βία. Αφού έχεις υποστεί τη βία και την έχεις ανεχθεί, αρχίζεις, λειτουργεί ψυχολογικά. Είναι πιο αρμόδιοι οι ψυχολόγοι, αλλά επιτρέψτε μου, αυτά τόσα χρόνια εμπειρία. Θα μιλήσουμε και με ψυχολόγο, γιατί και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί είναι και τα παιδιά της στη μέση, έτσι. Δηλαδή έχει και δύο παιδιά. Ανακυκλώνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ανακυκλώνεται. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν μας αφήνει ως κοινωνία να βγούμε έξω από αυτό. Mm-hmm. Οι γυναίκες, τα θύματα έμφυλης βίας, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι άνδρες, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, δεν πρέπει να ντρέπονται. Δεν φταίνουν αυτοί που υπήρξαν θύματα. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν φταίει ούτε η κοντή φούστα, ούτε το αν είναι πιο θηλυπρεπές ή όχι το αγόρι, ούτε τίποτα. Φταίει αποκλειστικά και μόνο ο θήτης που έχει μάθει και η σχέση εξουσίας που έχει επάνω. Κυρία Μπάτζηγου, τώρα ξεκινάει, είτε ξεκινάει με τη δικαιοσύνη και τι βήματα ακολουθούνται για να κλείσουμε με αυτό? Για τη συγκεκριμένη δικογραφία δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή λύτεστε να καλούνται ας πούμε στην εισαγγελία και μετά να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης? Πληροφορήθηκα από τον τύπο, ό,τι βγάζουν και ό,τι διαβάζετε όλοι, ότι υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη. Θα κληθούν να καταθέσουν όσοι παράγοντες μετά την κυρία Μπεκατόρου πιθανόν να γνωρίζουν κάτι και θα κρίνει αρμοδίως ο εισαγγελέας. Εγώ σε αυτά θέλω δικογραφία που δεν χειρίζομαι να μην έχω άποψη. Έτσι. Γιατί και μάλιστα στην παρούσα φάση που είναι όλα νοπά, εγώ θα επαναλάβω ότι όσο ιερό είναι το δικαίωμα του θύματος να καταγγείλει την πράξη, άλλο τόσο ιερό είναι και το δικαίωμα του θήτη να έχει μία δίκαιη δίκη. Και δεν θα έχει μία δίκαιη δίκη με αυτήν την κοινωνική κατακραυγή. Είναι επικίνδυνα αυτά μονοπάτια να στοχοποιούμαστε και να βγαίνουμε στη δημοκρατία του διαδικτύου, ο καθένας να έχει άποψη για το. Όπως επικίνδυνα μονοπάτια είναι κανείς να χρησιμοποιεί την εξουσία του και να πιστεύει ότι είναι παντοδύναμος και μάλιστα σε τρυφερές ψυχές παιδιών που είτε βρίσκονται στον αθλητικό χώρο, είτε σε παιδιά που πάνε σε έναν άλλον εργασιακό χώρο και θέλουν πραγματικά να αποκτήσουν πατήματα και να προχωρήσουν. Ως μαμά θα σας πω ότι τα παιδιά μας τα εμπιστευόμαστε στους δασκάλους, τα εμπιστευόμαστε στους προπονητές,
Αύριο μεθαύριο το εμπιστευόμαστε στους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Που έχουμε άλλη καταγγελία εκεί στο Αριστοτέλειο. Ναι. Χαιρόμαστε όταν τα παιδιά μας βρίσκουν την πρώτη τους δουλειά, όπου προφανώς είναι σε μειονεκτικότερη θέση από τα αφεντικά τους. Αλίμονο αν τρέμει η ψυχή μας κάθε φορά για το τι μπορεί να υποστούν σε χώρους που θα έπρεπε να είναι ασφαλείς. Πάντως σίγουρα δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Και μιλάω για όλους τους χώρους και όχι μόνο στον χώρο στον τομέα του αθλητισμού. Έτσι. Για όλους, μα όλους τους χώρους. Η έμφυλη βία δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι. Δεν κάνει κοινωνικές διακρίσεις, δεν κάνει οικονομικές διακρίσεις. Το μόνο που είναι δεδομένο στην έμφυλη βία είναι η σχέση δράστη-θύματος, όπου ο δράστης ασκεί εξουσία σε βάρος του θύμα με σκοπό να ικανοποιήσει την σεξουαλική του επιθυμία. Σας ευχαριστώ χωρίς πάρα... τη συνένεση του θύματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπάτζλου, και καλά. Πραγματικά είναι ωφέλιμο ο καθένας από την δική του πλευρά και εσείς ως νομικός και ως γυναίκα να δίνετε και εσείς το δικό σας μήνυμα.